Συγγνώμη κύριε, τι είπατε προηγουμένως? Συγγνώμη κύριε, μπορώ να πιάσω το μολύβι μου γιατί μου έπεσε. Συγγνώμη κύριε, μπορώ να πιω λίγο νερό γιατί διψάω. Συγγνώμη κύριε, ναι εγώ είμαι. Συγγνώμη. Μπορώ να πάω λίγο τουαλέτα γιατί κατουργέμαι? Κύριε συγγνώμη, μπορώ να αλλάξω θέση γιατί δεν βλέπω. Κύριε συγγνώμη, μπορώ να αλλάξω λίγο τον κόλο μου γιατί με ξύνει. Κύριε! Ναι, Γιαννάκη μου. Μπορείτε να ξαναπείτε το γνωμικό που υπάρχει στη σελίδα 114, στίχος 438, παράγραφος 25? Μα αυτό δεν είναι μες στην ύλη. Το ξέρω πως δεν είναι μες στην ύλη. Εγώ σας λέω, κύριε, ότι ο κρέοντας ήταν χοντρός και για γαμίες. Ναι! Μα στην ελληνική επανάσταση δεν υπήρχε ο κρέοντας. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής θα υπάρχει. Και που λέτε κύριε, στον Τροϊκό πόλεμο πάει ο Αχιλλέας στον Πάτροκλο, του πιάνει το νόμο και του λέει: έλα μαζί μου στη μάχη! Καλώς τον Άλεξ. Τι κύριε? Για, κοίτα την ώρα. Σιγά μου ρε κύριε, μόνο 15 λεπτά άργησα. Ναι. Εγώ έξω σε παρακαλώ. Μπα, να, αφήστε με. Ε, Θανάση! Ω, κύριε! Συγγνώμη. Ονειρευόμουν ότι ήμουν σκυλί. Παναγιώτη, γυάλισε μου αυτό το πρόβλημα. Φόρια. Λοιπόν κύριε, ακούστε, θα σας δώσω την απάντηση με ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ήταν η κοκκινοσκουφίτσα και ήθελε να πάει στη γιαγιά της και στο δρόμο συνάντησε 5 γουρούνια, τα οποία αυτά τα κυνηγούσε ένας λύκος. Αυτός ο λύκος όμως είχε περίοδο. Δεν διάβασες πάλι? Όχι. Στάθη, για διάβασε μου το μάθημα. Σοφοκλέους Αντιγόνη. Ha ha ha.